Δόθηκε η κίνηση, ξεκινά καλά ο Έσπερος και για την πρωτοπορία, την πρωτοπορία διεκδικεί Μισταντέλα από τον Ραγιά. Μισταντέλα τελικά παίρνει το κεφάλι για να οδηγήσει μπροστά από τον Ραγιά που ακολουθεί δεύτερος. Ο Συμπέθερος, ο Έσπερος σε καλή θέση. Vita Statistics, Lucky John, Υπομέδουσα, Night Flight, Hawaii Arturo και από τις τελευταίες θέσεις Πρισίλα και Κυπροβάσα. Βρίσκεται στο κεφάλι Μισταντέλα και οδηγεί καθαρά μπροστά από το δεύτερο άλογο που είναι ο Ραγιάς. Ο Έσπερος σε καλή θέση στο κάγκελο. Λίγο πιο έξω ο Συμπέθερος, η Vital Statistics, η Προμέδουσα, ο Lucky John, ο Night Flight με τον Χαβάη Αρτούρο μαζί, η Πρισίλα με την Κυπροβάσα στην τελευταία θέση. Η Μισταντέλα πλησιάζει τα 800 και προηγείται σταθερά του δεύτερου αλόγου που είναι ο Ραγιάς. Ενώ από την εξωτερική ο Συμπέθερος είναι τρίτος, ελάχιστα μπροστά από τον Έσπερο. Η Προμέδουσα σε καλή θέση στο κάγκελο. Ξέκοψαν τα άλλα άλογα πιο πίσω με τον Χαβάη Αρτούρο να βελτιώνει την θέση του. Έχει περάσει και τα 600 και προηγείται η Μισταντέλα. Ένα μήκος, δύο μήκοι τώρα του δεύτερου αλόγου που είναι ο Ραγιάς. Συμπέθερος, Υπομέδουσα, ενώ πιστοχωρεί το πρώτο φαβορί Έσπερος. Η Μισταντέλα πάει εύκολα στη στροφή και οδηγεί μπροστά από τον Ραγιάν και την Υπομέδουσα, η οποία περνά συνεχώς από το κάγκελο και είναι ήδη δεύτερη. Προσπαθεί να πλησιάσει και την πρωτοπόρο Μισταντέλα. Η Μισταντέλα έχει πλέον έκτημα δύο μικρών από την Υπομέδουσα, η οποία έχει, η μόνη που έχει τις δυνάμεις να την ακολουθήσει. Όμως είναι πολύ δυνατή η Μισταντέλα, ξεφεύγει ακόμα περισσότερο και κατευθύνεται για να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα την υποδρομία. Η Υπομέδουσα στο δίδυμο, ο Ραγιάς στην τρίτη θέση και τέταρτος ο Χαβάη Αρτούρο. Να οι εκπλήξεις στην τρίτη υποδρομία. Με την Μισταντέλα να οδηγεί απ' άκρου εις άκρον των όμιλων, την βλέπουμε στο πλάνο μας. Από Woodman's Mount και Σύνθια μου, ιδιοκτησία και προπόνηση του Κόκκου Νικολάου. Θα πάει τον Μιχάλη Πέπο. Θα οδηγήσει από την αρχή εύκολα μέχρι τέλους με τελικό μέρισμα στα 25 ευρώ. Και 50 σεντ. Προσπάθησε η Υπομέδουσα να την πλησιάσει στα τελευταία μέτρα, όμως δεν μπορούσε. Απλά περιορίστηκε να διαμορφώσει το δίδυμο. Το μέρισμα της Υπομέδουσα στα 14 ευρώ και 60 σεντ. Ο Ραγιάς επίσης ένα outsider τρίτος, 13 ευρώ 70 σεντ. Και στην τέταρτη θέση το δεύτερο φαβορί, Χαβάη Αρτούρο. Δέκα, δώδεκα, εννέα, επτά το αποτέλεσμα της τρεις υποδρομίας στο πλώμα μας η Μισταντέλα.